Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, τελικά οι εργαζόμενοι αποδείχτηκαν πολύ τζανεμπέτιδες. Εσείς τους προσφέρετε την πρόοδο, τους απαλλάσσετε από τα δεσμά του σταθερού ημερήσιου χρόνου, τους απαλλάσσετε από αυτό το αναχρονιστικό οχτάωρο, τους δίνετε τη δυνατότητα να δουλεύουν δεκάωρο και να πληρώνονται γι' αυτό με ρεπό ή να δουλεύουν ως 13 ώρες τη μέρα, με φθηνότερες υπερορίες. Να δουλεύουν λίγο περισσότερο ακόμα και οι άρρωστοι, όπως μας διαφώτισε πρόσφατα σε σημασμένος φωστήρας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πιάσατε το νήμα από την ευεργεσία που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στους νοσοκομιακούς γιατρούς, αλλά και στους εργαζόμενους στο εμπόριο, που τους έβαλε να δουλεύουν 32 Κυριακές το χρόνο. Το έχετε ακούσει αλήθεια αυτό, κύριε Σκουρλέτη? Και επεκτείνατε αυτή την πρόοδο σε δεκάδες άλλους κλάδους, καταργώντας πλήρως την κυριακάτικη αργία. Γιατί μας θυμίζατε το πρωί, αν έχουμε ακούσει τα διάφορα. Και παρά την τόση πρόοδο, οι εργαζόμενοι βγήκαν κατά χιλιάδες στους δρόμους. Σχημάτισαν την Πέμπτη ένα ορμητικό απεργιακό ποτάμι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν καταλαβαίνουν από πρόοδο, σας προτείνουμε να τους τιμωρήσετε. Να πετάξετε την πρόοδό σας στα σκουπίδια και να τους επιβάλλετε τον αναχρονισμό που ζητάνε. Να ψηφίσετε 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, μείωση δηλαδή του εργάσιμου χρόνου, με αύξηση των αποδοχών τους, όπως επιτρέπει η τεράστια τεχνολογική πρόοδος, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Επαναφέρτε, κάντε υποχρεωτικές τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτά να κάνετε νόμο, αυτή την οπισθοδρόμηση. Αυτό το απολίθωμα, όπως το χαρακτηρίζετε κύριε εισηγητά της πλειοψηφίας, μην μπορώντας να κρύψετε τον εκνευρισμό και το μίσος που τρέφετε για το απίθαρχο ταξικό κίνημα. Γιατί θα το ξανακάνουν. Θα σας δώσουν νέα απεργιακή απάντηση. Μεθαύριο στις 16 του μήνα, τη μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, ξεπερνώντας και όσους προσπαθούν να μετατρέψουν το ορμητικό ποτάμι σε αδύναμο ριάκι. Μετά την κυβέρνηση και τους γνωστούς παπαγάλους, ακολούθησαν οι ξεπουλημένοι της ΓΕΣΕΕ, άλλοι πρόλαβαν και τα μάζεψαν στο παραπέντε. Βιαστικοί φαίνεται να υλοποιήσουν τις νοθεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ προς τους εργαζόμενους να μην επενδύουν στις απεργίες, αλλά στον επόμενο κυβερνητικό σωτήρα που θα καταργήσει και αυτά τα μέτρα με ένα νόμο και ένα άρθρο, εκτός αν τους εμποδίσει πάλι η γνωστή συνέχεια του κράτους. Ακούσαμε πολλά αποκαλυπτικά αυτές τις μέρες. Όμως επανέρχεται πεισματικά ένα ερώτημα που κανένας σας δεν τόλμησε να απαντήσει. Αν όσο όπως επαναλαμβάνεται άλλη φανερά και άλλη δια της πλαγίου, οι απεργίες έχουν φάει τα ψωμιά τους, αν είναι αναποτελεσματικές, τότε γιατί τις απολεμάτε με τόσο μίσος? Αν είναι ξεπερασμένος ο συλλογικός αγώνας των εργαζομένων, γιατί με κάθε ευκαιρία τον θέτεται υποδιωγμών? Αλήθεια, χάρην εξυγχρονισμού ζητάτε το ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων, όλων διαχρονικά των μελών του, των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, τι ψήφισε το κάθε μέλος σε αυτές, και όλα αυτά στη διάθεση του κράτους και της εργοδοσίας? Ίσως πράγματι τότε να μην χρειάζεται η προστασία των συνδικαλιστών από την απόλυση, γιατί με τόσο εξυγχρονισμένο φακέλωμα δεν θα υπάρχει καν ελπίδα της πρόσληψής τους από τις επιχειρήσεις. Γιατί ακόμα πασχίζετε αλήθεια να ορθώσετε ανυπέρβλητα εμπόδια σε ένα άσφαιρο όπλο όπως χαρακτηρίζετε την απεργία? Γιατί επιχειρείτε να τη μετατρέψετε στην καλύτερη περίπτωση σε μια συμβολική πράξη? Γιατί τι άλλο από συμβολική πράξη είναι όταν σε όλες τις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα, κοινής ωφέλειας, ΟΤΑ κλπ, εκτός από το προσωπικό ασφαλείας, θα πρέπει τη μέρα της απεργίας να παρέχεται κατ' ελάχιστον το 1 τρίτο της παρεχόμενης υπηρεσίας? Βέβαια, με τις σημερινές συνθήκες υποστελέχωσης, μάλλον τη μέρα της απεργίας θα εργάζονται περισσότεροι από όσοι εργάζονται τις καθημερινές, τότε δηλαδή που δεν σας καίγεται καρφί για την ποιότητα των κοινωνικών κατά τα άλλα υπηρεσιών που απολαμβάνει ο λαός. Όμως και στον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος βρήκατε και εκεί στρωμένο το δρόμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Με τον περιβόητο νόμο Αχτσιόγλου, που θέσπισε προϋπόθεση για την νομιμότητα της απεργίας, την ψήφιση από το 50% συνένα των ταμιακών συντάξεων μελών του Σωματείου. Για να ενισχυθεί, μας έλεγαν και αυτοί, η δημοκρατία στα σωματεία.
Τι και αν τέτοια πλειοψηφία δεν απαιτείται για να είναι νόμιμη ούτε η κυβέρνηση της χώρας, δεν απαιτείται για να εκλέγεται περιφερειάρχης, δήμαρχος, που αποκτούν απόλυτη πλειοψηφία με 43%, όχι των εγγεγραμμένων βέβαια, αλλά όσων αποφασίζουν κάθε φορά να ψηφίσουν. Το ζητάτε όμως ως προϋπόθεση για την κήρυξη της απεργίας, αυτή που έφαγε τα ψωμιά της. Αυτή είναι η υποκρισία σας και η δική σας δυστυχώς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που θυμηθήκατε σήμερα τις προοδευτικές συμμαχίες και το χρέος σας στη λαϊκή αντίσταση. Και έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία να απογειώσει αυτή τη δημοκρατία, βάζοντας και ως υποχρεωτική την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Σας ρωτάμε λοιπόν, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η μυστικότητα και η ταυτότητα ακόμα αυτού που ψηφίζει, όταν δεν υποχρεώνεται ο εργαζόμενος, όταν υποχρεώνεται ο εργαζόμενος να ψηφίζει όχι στην απεργία υπό το βλέμμα, για να μην πω και από το ίδιο το χέρι του αφεντικού, των διευθυντών προσωπικού, όπως πάνε καροτσάκι τους εργαζόμενους να ψηφίζουν τους εκλεκτούς τους στα εργοδοτικά σωματεία. Ή μήπως και αυτά πρώτη φορά τα ακούτε. Πολύ περισσότερο που η ουσία της συνέλευσης του σωματείου είναι η συζήτηση, η ανταλλαγή προβληματισμών, η αντιπαράθεση για τα αιτήματα, της μορφής της πάλης που θα επιλέξουν οι εργαζόμενοι, δεν είναι ένα like και dislike σαν σε υποψήφιους στον reality. Αυτή τη δυνατότητα των εργαζομένων να κουβεντιάζουν, να οργανώνονται συλλογικά, αυτήν τρέμεται. Γι' αυτό ναρκοθετείται στο σύνολό της στη συνδικαλιστική δράση. Και ενώ με τα ήδη νομοθετημένα εμπόδια το 90% των απεργιών κρίνονται σήμερα παράνομες ή καταχρηστικές, νομοθετείται και την προληπτική ουσιαστικά απαγόρευση της απεργίας από δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε περίπτωση που κρυθεί παράνομη η απόφαση του πρωτοβάθμιου σωματείου. Αλήθεια, από πού και ως πού, με βάση το αστικό, το δικό σας σύνταγμα, που το έχετε υποτίθεται εικόνισμα, όταν μια απόφαση για τυπικούς λόγους κρυθεί παράνομη, μπορεί να οδηγήσει τελικά και στη συνολική απαγόρευση για την άσκηση του δικαιώματος, ακόμα και αν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο όργανο ακολουθεί στην τυπική διαδικασία. Πιο κραυγαλαία ακόμα ομολογείται τις προθέσεις σας στο άρθρο 93, αυτή τη χαρά του προβοκάτορα. Να βγαίνει παράνομη απεργία με πρόβληψη μάλιστα αντικειμενικής αστικής ευθύνης της διοίκησης του σωματείου για να αποζημιώνει τον εργοδότη, όταν μπορεί να βαφτιστεί άσκηση ψυχολογικής βίας, ακόμα και η εξόρμηση, η παρουσία του σωματείου έξω από το χώρο δουλειάς τη μέρα της απεργίας. Δεν θέλω να αναφερθώ στα διάφορα χυδαία που ανέφερε ο Υπουργός το πρωί. Είναι εντυπωσιακή σε αυτές τις περιπτώσεις η ευαισθησία σας για το δικαίωμα στην εργασία. Το ξεχνάτε όμως όταν ακόμα και στην την περίπτωση της παράνομης απόλυσης, που και σήμερα φτύνουν αίμα οι εργαζόμενοι για τη δικαστική αναγνώρισή της, καταργείται την υποχρέωση επαναπρόσληψης και την καταβολή των μισθών υπερημερίας σε όλο το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να βγει η δικαστική απόφαση. Καταργείται δηλαδή κάθε αντικίνητρο για τις αυθαίρετες απολύσεις και το παρουσιάζεται ως κατάκτηση την ένταξη, λέτε, των μπαμπάδων σε αυτό το διάτριτο όμως προστατευτικό πλαίσιο. Ο εμπαιγμός τελικά έχει και τα όρια του. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αποτελούν τελικά την επίσημη ομολογία του φόβου σας. Αποτελούν τη μεγαλύτερη παραδοχή της δύναμης που δίνει στους εργαζόμενους ο συλλογικός οργανωμένος αγώνας. Τη δύναμή τους αυτή, όσο και αν δεν την αξιοποιούν ακόμα, την καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι. Και να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν τη σύγχρονη σκλαβιά τους. Και τότε, ναι, ο φόβος σας θα γίνει εφιάλτης. Γιατί δεν θα στείλουν στα σκουπίδια μόνο τον νόμο σας, αλλά και το σύστημα που γεννά και γιγαντώνει την εκμετάλλευσή τους.